What a wonderful party. Τι ωραίο κόμμα το Πασόκ. Τι θαυμάσιο κόμμα. Συγχαρητήρια Γιώργο Παπανδρέου. Αυτό το κόμμα, το κόμμα του Πασόκ, αποτελεί ένα μοντέλο για τον εξυγχρονισμό του δικού μας κόμματος. Άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά αυτά που μας είπε η Μαρία Αρσένη, η νέα συνήγορος μελών και φίλων του Πασόκ. Και μάλιστα άσκησε και κριτική. Και θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Όταν ασκεί κριτική τα άλλα πολιτικά κόμματα, κυρίως η Νέα Δημοκρατία, έχουν έναν επικριτικό συνήγορο? Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο, δεν το έχω ακούσει. Και πιστεύω ότι μάλλον θα έκλεινε και το θεσμό αυτό, θα τον καταργούσε όπως έκλεισε και τη Βουλή εκτές το βράδυ. Αυτό λοιπόν που πραγματικά μου αρέσει και με ενθουσιάζει είναι ότι πρέπει να είμαστε προοδευτικοί, να δίνουμε αγώνα για μια νέα κατεύθυνση, για μια κοινωνική Ευρώπη, μια κοινωνική Ελλάδα. Αυτό όμως απαιτεί διαφάνεια. Πρέπει να ακούς και την κριτική, να είσαι ανοιχτός στην κριτική, να λες όχι στο σκάνδαλα, στη διαφθορά, να μην αφήνεις κάτι που δεν θέλεις να συζητήσεις χωρίς συζήτηση. Αυτό θεωρούμε εμείς προοδευτικές αξίες. Εμείς δεν κλείνουμε το κοινοβούλιο επειδή δεν μας αρέσει η κριτική. Η κριτική αποτελεί μέρος της δημοκρατίας. Και η κριτική μας βοηθάει να βελτιωθούμε και να γίνουμε καλύτεροι, να επιφέρουμε αλλαγές. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί σύντροφοι, όπως προαναφέρθηκε, σήμερα είναι η μέρα της Ευρώπης και κοντεύουμε εδώ και 60 χρόνια να φτιάξουμε αυτή την Ευρώπη που επιθυμούμε. Και όταν κοιτάω στο παρελθόν, σίγουρα η Ευρώπη μας έχει προσφέρει πάρα πολλά. Μας έχει προσφέρει θέσεις εργασίας, ένα νέο μέλλον όπου κυριαρχεί η ειρήνη, έχει επιτευχθεί κοινωνική πρόοδος. Αλλά σήμερα οφείλω να σας ομιλογήσω ότι δεν έχουμε και πολλά να γιορτάσουμε. Έχουμε οικονομική κρίση να αντιμετωπίσουμε, μια τεράστια χρηματοοικονομική κρίση και είδαμε εδώ στην Ελλάδα ότι εδώ πρόκειται να υπάρξει και πολιτική κρίση. Βλέπουμε λοιπόν ότι πλήττει ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αναμειχθεί στη δημιουργία της κρίσης αλλά πληρώνουν το τίμημα. Και τελικά βλέπουμε ότι άλλοι δημιούργησαν το πρόβλημα και άλλοι θα πληρώσουν το πρόβλημα. Δηλαδή κάποιοι θα χάσουν τη δουλειά τους, θα χάσουν τη σύνταξή τους, θα χάσουν τις αποταμιεύσεις τους, θα έχουν προβλήματα, θα νιώθουν ανασφαλείς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα της αλλαγής και γι' αυτό στέκομαι ενώπιον σας σήμερα. Για να σας πω ότι επιτέλους τα καταφέραμε, επιτέλους σήμερα. Αυτήν ακριβώς τη στιγμή δεν είμαστε πλέον μόνοι μας. Εσείς δεν είστε μόνοι σας. Αυτή ακριβώς τη στιγμή, στις 12 και 5, έχετε συναδέλφους σε ολόκληρη την Ευρώπη με το ίδιο συνέστημα, με το ίδιο μήνυμα. Άρα δεν είμαστε μόνοι μας. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα έχουμε και συναδέλφους στο Βερολίνο και στο Παρίσι και στην Κοπενχάγη. Δηλαδή, παντού, σε ολόκληρη την Ευρώπη, είμαστε ένα. Ένα νοερά, αν θέλετε. Και μπορούμε, σαν σοσιαλιστές και προοδευτικοί, να νιώθουμε ο ένας κοντά τον άλλον. Και πιστεύουμε πλέον ότι τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Γιατί οδεύουμε προς την ίδια κατεύθυνση. Θέλουμε μια νέα πορεία, μια νέα κατεύθυνση, όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά και για την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και ξέρετε ότι πάρα πολλοί μας κοιτούν και περιμένουν από εμάς και από το Πασόκ. Πολλοί έχουν χάσει πλέον την πίστη τους και την ελπίδα. Πάρα πολλοί καλοί άνθρωποι. Φαντάζομαι λοιπόν ότι σε ένα ελληνικό νοικοκυριό αυτή τη στιγμή λέει ο σύζυγος τη σύζυγό του, μας σβήσε την τηλεόραση, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πια. Ας δούμε ένα βίντεο λοιπόν ανταυτού. Πάρα πολλοί άνθρωποι λοιπόν αισθάνονται ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα να αλλάξουν τα πράγματα, ότι δεν μπορούν
μπορούν να αλλάξουν την κρίση. Σας λέω όμως, και το λέω σε όλους, ότι αυτό θέλουν να σας κάνουν να πιστεύετε οι συντηρητικοί και τα οικονομικά συμφέροντα. Εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μπορούμε όμως να κάνουμε κάτι μόνο αν είμαστε ενωμένοι, και η Ελλάδα, το ΠΑΣΟΚ υπό την αιγίδα και την ηγεσία του Παπανδρέου σταθεί μαζί μας με τους υπόλοιπους, δηλαδή σοσιαλιστές και προοδευτικούς στην Ευρώπη. Μόνο τότε μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Και θα ήθελα να πω, Γιώργο, ότι σε χρειαζόμαστε πραγματικά. Σε χρειάζομαστε πάρα πολύ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Έχουμε ανάγκη από εσένα. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτή η κρίση δεν είναι κάτι το νομοτελειακό, δεν είναι νόμος της φύσης, θα μπορούσαν τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Δεν ήταν οι απλοί άνθρωποι που δημιούργησαν την οικονομική κρίση, όπως είπα όμως, οι απλοί άνθρωποι πληρώνουν την ύφη. Θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Το έλλειμμα δεν το δημιούργησαν στον προϋπολογισμό αυτοί οι απλοί άνθρωποι. Η κυβέρνηση δημιουργεί τα ελλείμματα. Δεν μπορούν λοιπόν να την πληρώνουν πάντα οι απλοί πολίτες. Οι συντηρητικές κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν οδηγήσει προς λάθος κατεύθυνση την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης και της κυβέρνησης του Καραμανλή. Χρειαζόμαστε λοιπόν νέα κυβέρνηση στην Ελλάδα. Αυτό είναι το μήνυμα από όλους τους προοδευτικούς που θέλω να σας μεταφέρω, και πιστεύω ότι συμφωνείτε απόλυτα με την απόφαση μου αυτή και με την κρίση μου. Θα ήθελα επίσης να πω ότι χρειαζόμαστε πάρα πολύ μια νέα ηγεσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως είπε ο Σταύρος Λαυρινίδης, εσείς τι καταλαβαίνετε από ηγεσία? Εσείς καταλαβαίνετε ότι ο Μπαρόζο, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάθε φορά που έπρεπε να κάνει κάτι, πρώτα παίρνει το Βερολίνο, μετά παίρνει το Λονδίνο και μετά παίρνει τηλέφωνο το Παρίσι. Παίρνει λοιπόν όλους τους ηγέτες για να του πούν τι θα κάνει. Αυτό δεν το θεωρώ ηγεσία, κυρίες και κύριοι. Αυτό σίγουρα δεν είναι κάτι που χαρακτηρίζει έναν ηγέτη. Όταν μιλάμε για ηγεσία, μιλάμε για πρόοδο. Να πας πρώτος, να είσαι μπροστάρης, πρωτοπόρος, να αναλαμβάνεις ρίσκο, να βλέπεις ποιες είναι οι ευκαιρίες, να βλέπεις λοιπόν πώς μπορείς να βγεις από το δάσος, χωρίς όμως να φαίνεται ξεκάθαρα η έξοδος. Πρέπει να μην φοβάσαι την κριτική, να είσαι δυνατός, να μπορείς πότε πότε να δέχεσαι και την ήττα. Και τελικά αυτό θα πει η ηγεσία. Ανταυτού όμως, τι έχουμε? Έχουμε μια πολύ κακή διαχείριση κρίσεων στην Ευρώπη. Μια κακή ηγεσία. Γι' αυτό χρειάζεται αλλαγή. Πρώτα πρέπει να βάλουμε τον πολίτη, να βάλουμε τους ανθρώπους μπροστά. Να πούμε δηλαδή όλους τα χρηματιστήρια στη Φραγκφούρτη, στη Wall Street, στο Λονδίνο: ευχαριστούμε πάρα πολύ, είδαμε τι κάνατε τα τελευταία 20 χρόνια, φτάνει πια, αρκεί. Εμείς πιστεύουμε ότι εσείς τα κάνατε όλα λάθος, ήρθε η δική μας ώρα, η δική μας η σειρά. Βλέπετε λοιπόν, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τα οικονομικά συμφέροντα και οι δυνάμεις της αγοράς έχουν αποφασίσει πού θα κινείται η οικονομία. Τώρα πρέπει να αντιστρέψουμε τα πράγματα, να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους σειρά, όπως ήταν παλιά. Δηλαδή ο λαός, η δημοκρατία να καθορίζει την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει μια κοινωνία. Δεν πρέπει να υπάρχει πλέον κρίση. Δεν πρέπει να γίνονται λάθη λόγω της απληστίας. Πρέπει να υπάρξει μια νέα πορεία προς τα εμπρός. Αυτό είναι το μήνυμα από όλους μας στην Ευρώπη. Από το Παρίσι, το Λονδίνο, το Βερολίνο, την Τουλούζη, όπου κι αν λοιπόν βρισκόμαστε. Αγαπητοί φίλοι, λένε οι συντηρητικοί, και το λέει και ο Ρώσο, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι έχουμε κάνει ό,τι μπορούσαμε. Δεν μπορούμε κάτι περισσότερο να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό του είπα στο Βερολίνο, από το Βερολίνο το Παρίσι, το Λονδίνο, και είπα δεν μπορούμε κάτι άλλο να κάνουμε. Αυτό κάναμε. Εγώ όμως λέω ανταυτού. Λάθος, Μπαρόζο. Συγγνώμη, έχουμε 27 εκατομμύρια ανέργους του χρόνου και πρέπει τώρα να αναλάβουμε δράση για να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο αυτό. Και μπορείτε να θυμηθείτε ότι ο πρόεδρος Ομπάμα έδωσε σκληρή μάχη στο Λονδίνο όταν έγινε η συνάντηση της G20 για να συμπεριληφθεί μια σχετική πρόταση στα συμπεράσματα της συνάντησης. Γιατί ο Μπαρόζο σήκωσε τα χέρια ψηλά, είπε ότι εμείς αδυνατούμε να κάνουμε κάτι επιπλέον. Ο Ομπάμα επέμεινε, είπε όχι, πρέπει να προσπαθήσετε περισσότερο και τελικά
ο συμβιβασμός ήταν ο εξής. Αν χρειαστεί να κάνουμε κάτι παραπάνω, θα το κάνουμε. Εγώ έχω 127 λόγους να κάνω κάτι παραπάνω. Ή μάλλον έχω πάρα πολλούς λόγους να κάνω κάτι επιπλέον, για να μην χαθούν αυτές οι θέσεις εργασίας. Είναι σαφές όμως ότι πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα, ότι είναι θέμα δημοκρατίας. Δηλαδή, γνωρίζετε, και αυτή είναι μια φανταστική ιστορία που θα σας διηγηθώ, ξέρετε ότι το μέσο εισόδημα των γενικών διευθυντών του της Blackstone, μιλάμε δηλαδή για ένα μεγάλο κεφάλαιο, λέει λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος έχει εισόδημα 22 φορές περισσότερο από αυτό ενός εργάτη. 22.000 φορές περισσότερο. Μιλάμε λοιπόν για ένα κερδοσκοπικό κεφάλαιο. Ο πρόεδρος, ο γενικός διευθυντής αυτού του κερδοσκοπικού κεφαλαίου έχει τεράστια εισοδήματα. 22.000 φορές περισσότερο από το εισόδημα ενός εργάτη. Και θέλω να πω ότι υπάρχουν 130 ουρανοξύστες, όπου υπάρχουν διάφορα γραφεία. Και εκεί βλέπουμε λοιπόν ότι τα ιδιωτικά κεφάλαια, τα κερδοσκοπικά κεφάλαια, όλοι οι επενδυτές λοιπόν έλαβαν αποφάσεις και κλεισμένων των θυρών. Και αυτές οι αποφάσεις είχαν αντίκτυπο σε εταιρείες, σε θέσεις εργασίας. Αυτό όμως δεν αποτελεί δημοκρατία. Πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν τα πράγματα. Αυτή η αλλαγή όμως δεν μπορεί να γίνει με το να κλείνουμε τη Βουλή, ούτε στην Ελλάδα, ούτε οπουδήποτε αλλού. Η Βουλή πρέπει να παραμένει ανοιχτή. Τα κοινοβούλια πρέπει να είναι σε λειτουργία. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να πω ότι όταν κοιτάω τα στοιχεία για την Ελλάδα, όταν κοιτώ λοιπόν την οικονομική κρίση και πώς πλήττει αυτή τη στιγμή την Ελλάδα, πραγματικά ανησυχώ. Όταν λοιπόν κοιτάζω την κυβέρνηση αυτή και πώς κυβερνά τη χώρα και βλέπω τι ακριβώς πλήγματα έχει υποστεί η δημοκρατία, τι προβλήματα υπάρχουν με τους μισθούς, με την εκπαίδευση, την παιδεία. Κοιτάξτε τους νέους, οι νέοι πού μπορούν να πάνε αυτή τη στιγμή. Εγώ τους έχω παρακολουθήσει και βλέπω όταν πάνε και μιλάνε στα πανεπιστήμια και τα λοιπά. Εγώ είδα λοιπόν ότι αυτό δεν το θεωρούσα ότι θα ήταν Ελλάδα όταν εγώ πήγα στα πανεπιστήμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θέλω λοιπόν να πω σε όλους τους νέους στην Ελλάδα ότι ήρθε η ώρα της αλλαγής. Βγείτε και ψηφίστε. Ψηφίστε στις 7 Ιουνίου. Ήρθε η ώρα της αλλαγής. Και νομίζω ότι είναι πολύ σωστό να πούμε ότι η ιστορία θα κρίνει. Αλλά εσείς οι νέοι σε όλη την Ελλάδα πρέπει πρώτα να κρίνετε. Να κρίνετε με την ψήφο σας. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε, και το επαναλαμβάνω, δεν θα επιτρέψουμε αυτή η νέα γενιά των Ελλήνων δεν θα λάβει καλή παιδεία. Δεν μπορούμε να δεχτούμε οι Έλληνες να μην λάβουν καλή παιδεία. Δεν μπορούμε να δεχτούμε να μην μπορούν να παίρνουν επιδόματα οι άνεργοι λόγω κάποιων άπλιστων ανθρώπων που αποφάσισαν τη μοίρα αυτού του τόπου. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Θέλουμε λοιπόν μια νέα κοινωνική Ευρώπη. Θέλουμε μια νέα κοινωνική Ευρώπη και πράγματι ευχαριστώ Γιώργο και χαίρομαι για όλους εσάς που έχετε τώρα αυτό το μανιφέστο και το έχετε μεταφράσει ακόμα στα ελληνικά που είναι μια θαυμάσια γλώσσα. Έχετε λοιπόν ασπαστεί πλήρως ό,τι περιέχεται σε αυτό το μανιφέστο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Και θα ήθελα σήμερα να υπογραμμίσω σε εσάς ότι για πρώτη φορά σήμερα μιλάνε σε 27 διαφορετικές γλώσσες, αλλά το μήνυμα είναι το ίδιο. Λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα, δηλαδή ότι εμείς οι προοδευτικοί, οι σοσιαλιστές και οι σοσιαλδημοκράτες θέλουμε ένα κατώτατο ημερομίσθιο στην Ευρώπη, το οποίο θα είναι σημαντικό. Θέλουμε καλή παιδεία, καλά σχολεία, θέλουμε δικαιώματα όσον αφορά στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, θέλουμε μια δίκαια φορολογική πολιτική. Δεν θέλουμε φοροαπαλλαγές οι οποίες είναι ανάδικες. Δηλαδή, λέμε σε διαφορετικές γλώσσες το ίδιο πράγμα, αλλά με το ίδιο συνέστημα και με το ίδιο πνεύμα. Αυτό δεν είναι θαυμάσιο. Αυτό δεν είναι κάτι τρομερό. Είναι το καλύτερο που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Τώρα, όσον αφορά στον κύριο Μπαρόζο, τι θα κάνουμε με τον νυν πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μπαρόζο. Μάλλον δεν έχει καν διαβάσει το μανιφέστο το δικό μας. Τι θα κάνει, λοιπόν. Λοιπόν, ο Σταύρος ο Λαμπρινίδης
Το είπε ξεκάθαρα, μπορούμε να αλλάξουμε μόνο αν υπάρχει πλειοψηφία των δημοκρατών στο Ευρωκοινοβούλιο. Διαφορετικά, αλλαγή δεν υφίσταται. Μπορείτε εσείς να απαλλαγείτε από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή μόνο αν έχετε την πλειοψηφία. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή οι πολίτες πρέπει να ψηφίσουν και πρέπει να γνωρίζετε ότι ο Καραμανλής και η κυβέρνησή του είναι αυτή τη στιγμή έχουν μεγάλο πρόβλημα, ανησυχούν ιδιαίτερα. Έχουν χάσει τον ύπνο τους, ξέρετε. Και ξέρετε γιατί. Γιατί γνωρίζουν και το γνωρίζουν και όλοι οι Έλληνες ότι αυτό που θα προκύψει από την κάλπη στις 7 Ιουνίου θα έχει πολύ μεγάλη σημασία για όλους. Και γι' αυτό λέω σε Έλληνες ψηφοφόρους, τους νέους, στους εργαζόμενους, σε ανθρώπους μεγαλύτερης και μικρής ηλικίας να βγουν να ψηφίσουν όλοι στις 7 Ιουνίου. Δεν είναι μόνο οι ευρωεκλογές, είναι η νέα πορεία για την Ελλάδα και γι' αυτό πρέπει όλοι οι Έλληνες να ψηφίσουν στις 7 Ιουνίου και μετά θα στείλω και εγώ τον εγγονό μου, τον γνωρίζει ο Στάβλης ο Λαυρινίδης, θα πω λοιπόν στον Λούκας για σας, θα πω στον εγγονούλη μου για σας, γιατί εκτές μου είπε Πολ, συνήθως το Σάββατο το βράδυ το περνάμε μαζί. Αυτή τη φορά δεν μπορώ να είμαι με τον Λούκα, τον εγγονό μου, και του το εξήγησα αυτό γιατί θα πάω στην Ελλάδα. Και μου είπε, θέλεις να σώσεις τον κόσμο με τους Έλληνες, γι' αυτό πας στην Ελλάδα. Και του είπα ναι, του απάντησα καταφατικά. Και μετά μου είπε, τότε πήγαινε, Πολ. Πήγαινε, Πολ, μου είπε ο εγγονός μου. Λοιπόν, θα ήθελα να τελειώσω λέγοντας ότι το καλύτερο πράγμα στη ζωή είναι η πολιτική. Αν είναι καλή πολιτική, αυτή είναι η προϋπόθεση, αλλά το καλύτερο είναι να πιστεύεις σε κάτι, να πιστεύεις για να βλέπεις μια νέα κατεύθυνση. Το καλύτερο πράγμα που μπορείς εσύ ως πολιτικός να κάνεις είναι να βγεις, να μιλάς, να τραβάς την προσοχή του κόσμου έστω και για ένα δευτερόλεπτο, ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Και όταν πάτε εσείς στην υπόλοιπη Ελλάδα για να πάτε να μιλήσετε για το κόμμα, να σας κοιτούν και να βλέπουν και τη γλώσσα του σώματός σας. Να δείξετε με τις χειρονομίες σας, με τις γκριμάσεις σας ότι εσείς πιστεύετε στην Ευρώπη, πιστεύετε σε ένα νέο μέλλον, ότι πλέον οι συντηρητικές κυβερνήσεις δεν μπορούν να λένε ψέματα και να λένε ότι μπορούν να διορθώσουν τα προβλήματα και τα δεινά της Ελλάδος. Δεν μπορούν να διορθώσουν τα πράγματα στην Ελλάδα. Οι συντηρητικοί, αυτό είναι ξεκάθαρο, το έχετε δει και οι ίδιοι, και θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι τις πρώτες 100 ημέρες, τις πρώτες 100 ημέρες μιας νέας Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαμε τους ισχυρισμούς. Πρώτον, ήξεραν το σχέδιο ανάκαμψης και είπαν ότι το νέο σχέδιο ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να οδηγήσει 10 εκατομμύρια θέσεις νέες εργασίες. Και βεβαίως μιλούσαν και για την πράσινη ανάπτυξη και για τις κλιματικές αλλαγές και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Επίσης, ένα νέο σύμφωνο εργασίας, ένα νέο σύμβασο απασχόλησης και να μπορέσουμε έτσι να έχουμε μια σύγκληση των δικαιωμάτων των εργαζομένων αλλά και των δυνάμεων της αγοράς. Αλλά πάντα προηγούνται τα δικαιώματα των πολιτών. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μέλημά μας. Επίσης, ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών. Και μιλάμε για σωστή, αν θέλετε, διαχείριση των οικονομικών αγορών. Δεν θέλω να πω ότι έλαβα ένα παράσημο εκτές. Έλαβα παράσημο γιατί διάβασα στους Financial Times ότι ο αρχηγός στο Λονδίνο ενός μιας ομάδας PSC είπε ότι ο χειρότερος άνθρωπος είναι ο Πολ Ρασμούσεν. Το να το λέει όμως κάποιο ο οποίος ασχολείται με τα χρηματοοικονομικά, αυτό σημαίνει ότι πράγματι έχουμε πάει μπροστά. Επίσης, μιλάμε και για την οικονομική αλληλεγγύη. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ η Ελλάδα όταν υπάρξει αλλαγή στην κυβέρνηση και γίνει πρόεδρος ο Γιώργος Παπανδρέου, σίγουρα θα υπάρξουν τεράστιες αλλαγές. Τα οικονομικά προβλήματα είναι τεράστια, υπάρχει ανεργία, υπάρχουν ανάγκες για νέες υποδομές, ανάγκη για μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή, η νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα έχει πολλά προβλήματα να επιλύσει. Θα
ήθελα όμως να πω εξ ονόματος αλληλεγγύης ότι εμείς θα σταθούμε μαζί σας, θα σας ενισχύσουμε και οικονομικά για να εξασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα υπό τη δική σας ηγεσία θα έχει την δυνατότητα να εξέλθει από την οικονομική κρίση και τις ίδιες πιθανότητες με τη Γαλλία, την Σουηδία και άλλες χώρες. Γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρξει αυτή η οικονομικού τύπου αλληλεγγύη μεταξύ μας. Θα ήθελα να σταματήσω εδώ και απλά θα ήθελα να πω το εξής. Θα πρέπει να το καταστήσουμε σαφές, να το ξεκαθαρίσουμε. Αν θέλετε εσείς μια Ευρώπη, μια Ελλάδα με καλύτερη απασχόληση, με ευκαιρίες ίσες για άντρες και γυναίκες, με καλά σχολεία, διαλέξτε εμάς, διαλέξτε το ΠΑΣΟΚ. Αν θέλετε όμως μια Ελλάδα με περισσότερα σκάνδαλα, όπου υπονομεύουμε τους θεσμούς μας και τα δικαιώματα των απλών οικογένειων, διαλέξτε τους άλλους, τη Νέα Δημοκρατία. Αν εσείς θέλετε μια Ευρώπη με μια δυνατή φωνή που θα εξασφαλίζει λύσεις σε προβλήματα και στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στις αναπτυσσόμενες χώρες, διαλέξτε εμάς, διαλέξτε το ΠΑΣΟΚ, διαλέξτε το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Διαφορετικά, διαλέξτε τους άλλους. Διαλέξτε τους. Δηλαδή, να είναι ξεκάθαρες οι επιλογές. Και πρέπει να καταλάβετε ότι αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε μόνο για θεσμούς, μιλάμε για επιλογές, για ξεκάθαρες επιλογές. Και εμάς μας χαρακτηρίζει ένα πράγμα. Θέλουμε μια νέα κοινωνική Ευρώπη. Θέλουμε να υπάρχει χώρος για όλους τους ανθρώπους, για κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό έχετε ένα πολύ ωραίο τίτλο. Δικαίωμα σε μια ανθρώπινη κοινωνία. Και θα νομίζω ότι μάλιστα έμαθα και ελληνικά. Γιατί βλέπω ότι αυτό λέει Human Society. Δικαίωμα σε μια ανθρώπινη κοινωνία. Τη δική μας κοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά. Ευχαριστώ.